Καλημέρα, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην αρχή ενός τεράστιου Σαββατοκύριακου. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ με αυτό ότι έχουμε αργία την Δευτέρα. Είναι Παρασκευή απόγευμα και το Σαββατοκύριακο το βλέπετε να είναι τεράστιο. Η τελευταία Δευτέρα κάθε Αυγούστου είναι πάντα αργία. Και συνήθως είναι αργία, όχι συνήθως είναι αργία, γιατί είναι και η τελευταία, το τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν ανοίξουν τα περισσότερα σχολεία. Και αυτές τις μέρες κανονικά υπάρχει και το, έχουμε και το καρναβάλι στο Notting Hill, αλλά φέτος δεν θα γίνει και φέτος δεν θα γίνει. Όπως και να έχει όμως, το τρίμερο είναι τρίμερο. Πάντα μας αρέσει ένα καλό τρίμερο. Σήμερα ξεκίνησα νωρίς τη μέρα μου, πήγα για το περπάτημά μου και στη συνέχεια πήγα εκεί που σας έλεγα στο προηγούμενο vlog, στο vlog με το Ιταλικό Μανιφέστο. Πήγα λοιπόν στην δημοτική βιβλιοθήκη της περιοχής μου και γράφτηκα και δανείστηκα βιβλία. Είδατε μερικά clips. Πέρασα πάρα πολύ ώρα εκεί μέσα. Ήταν πραγματικά ένα ταξίδι στα παλιά. Τώρα βέβαια έχω να πάω κάπου αλλού. Έχω κλείσει με κάτι φίλους μου να πάμε στο Sky Garden, το οποίο είναι ένα ουρανοξύστη στο City, στο κέντρο του Λονδίνου. Και θεωρητικά είναι αυτό που λέει. Είναι ένα κήπο στον ουρανό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν έχω ξαναπάει. Έχει και εστιατόρια, έχει και μπαρ. Αλλά υπάρχει και δωρεάν είσοδος για επισκέπτες. Έχουμε κλείσει να πάμε λοιπόν τώρα, αυτή την ώρα, που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι θα είναι κάτι διαφορετικό. Κυρίως γιατί σήμερα μας έχει πνίξει και ο ήλιος. Είχαμε κανένα δυο μέρες με λίγο ήλιο και λίγη ζέστη και νομίζαμε ότι ξαναήρθε το καλοκαίρι. Χθες είχαμε πάρα πολύ αέρα και πάρα πολύ κρύο. Σήμερα έχει εμφανιστεί ξανά, έχει ξανακάνει την εμφάνιση του ο ήλιος και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί νομίζω πως η θέα θα είναι καλύτερη όταν το Λονδίνο είναι ηλιόλουστο. Είμαι στο City, περνάω από εδώ για να πάω στον προορισμό μου και νομίζω ότι πετύχαμε τη χειρότερη ημέρα. Τις τελευταίες εβδομάδες από τότε που έχουν αρθεί οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να κάνουν διαδηλώσεις η Extinction Rebellion και σε όλο το Λονδίνο, συνήθως στο κέντρο προς Πικαντήλη. Αλλά από ό,τι βλέπω σήμερα είναι εδώ και ελπίζω να μην έχει πρόβλημα, να μην είναι κλειστή η περιοχή για να καταφέρω να γυρίσω στο σπίτι μου. Αλλιώς θα χρειάζεται να περπατήσω κάμποσο. Κάμποσο. Καιρό είχα να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Συνήθως χρησιμοποιούμε και η μαμά μου, τώρα χρησιμοποιήσω και μαζί σας. Εδώ με τις κάμερες. Μετά λέω, είναι το κτίριο αυτό που δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά πρόσφατα έμαθα πώς το λένε και θα το βάλω στην οθόνη. Και μετά συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν κάποιοι. Παντζάμια εκεί. Υπάρχουν. Λες και ζουν εκεί. Παντζάζουν εκεί. Και ναι, είναι αυτό. Όπως έλεγα και με το Victoria and Albert Museum, για ποιο λόγο δεν είχα ξαναέλθει εδώ και τόσα χρόνια, το Sky Garden είναι απίστευτο. Speechless. Να υποθέσω πως εκεί κάτω είναι το Canary Wharf. Tower Bridge. Ο Άγιος Παύλος
και ο πήγος της BD. Και αυτή είναι η Millennium Bridge, από όπου συνήθως σας ανεβάζω φωτογραφίες και βίντεο. Πόσο μικρή φαίνεται τώρα? Μιλάμε για συγκλονιστική πανοραμική θέα. Νομίζω ότι αν κάποιος έρθει στο Λονδίνο για μία μέρα και δεν ξέρει πού να πρωτοπάει, εδώ πρέπει να έρθει. Θα δει τα πάντα μέσα σε 10 λεπτά. Ανεβαίνεις τις σκάλες, κάνεις έναν τεράστιο κύκλο και έχεις δει μέσα σε 10 λεπτά όλο το Λονδίνο. Αναρωτιέμαι πότε άνοιξε αυτό το κτίριο, αν έχει πολλά χρόνια. Αν έχεις υπομονή να ψάξεις εδώ, μπορείς να βρεις πολύ ωραία ρούχα ή αξεσουάρ επώνυμα σε πολύ καλή τιμή. Αλλά εγώ συνήθως δεν έχω αυτή την υπομονή. Χρειάζεται πολύ ώρα και πολύ ψάξιμο. Δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε. Συνήθως φοράω μάσκα ακόμη μέσα σε καταστήματα. Περνάω από την τράπεζα της Αγγλίας και περνάω την καταλληλότερη στιγμή. Μόλις έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται κόσμος και έχουν κλείσει κάποιους δρόμους. Φαντάζομαι πως είναι η τελευταία ώρα που μπορεί να περάσει κάποιος. Κόντεψα να πέσω. Φαντάζομαι πως είναι η τελευταία ώρα που μπορεί να περάσει κάποιος χωρίς να χρειαστεί να κάνει diversion και να πάει πιο μακριά. Το Sky Garden νομίζω ότι φάνηκε και από το πλάνο ότι ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και το συνιστώ επιφύλακτα. Νομίζω πως είτε κάποιος ζει στο Λονδίνο, γιατί η επισκέπτε το Λονδίνο είναι ένα must. Η επίσκεψη στο TK Maxx από την άλλη ήταν λίγο απογοητευτική, δεν βρήκα τίποτα απολύτως. Και όπως έλεγα και μέσα από το κατάστημα, είναι νομίζω θέμα τύχης. Μπορεί να μπεις μέσα σε το κατάστημα μία μέρα και να βρεις φοβερές προσφορές. Πλέον δυσκολεύομαι και να μιλήσω, δεν μπορώ να μιλήσω. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι δεν μπορούσα να είχα περάσει καλύτερα την ώρα μου. Και πηγαίνοντας στο Sky Garden για πρώτη φορά και βλέποντας το μπαρ και τα εστιατόρια που έχει εκεί και τα καφέ, πλέον έχει ανοίξει η όρεξή μου και έχει ανοίξει η όρεξή μου για να ξαναπάω και έχει ανοίξει η όρεξή μου για να κλείσω και στο εστιατόριο. Νομίζω ότι θα είναι καταπληκτική εμπειρία το βράδυ κιόλας μαζί με φαγητό και ένα ποτό. Λίγο δύσκολο για να βρεις slot για να μπεις μέσα. Νομίζω ότι είχαμε κλείσει πριν από περίπου ένα μήνα. Χρειάζεται αρκετός καιρός. Και αυτό που σκεφτόμουν τώρα είναι ότι η θέα θα είναι καταπληκτική όταν χιονίζει. Αν βρω εισιτήρια γύρω στο Δεκέμβρη, νομίζω ότι θα κλείσω έτσι μια άκυρη ημέρα. Και αν αυτή τη μέρα τύχει και να χιονίζει, θα ακόμη καλύτερα. Τι άλλο να σας πω, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι μπαίνοντας μέσα δεν επιτρέπονται οι κάμερες. Επιτρέπονται οι κάμερες μόνο πάνω. Κοιτάω εδώ. Και περνάς από έλεγχο όπως περνάς από έλεγχο στο αεροδρόμιο. Αυτό που έλεγα στην αρχή, θέλω να δω ότι αν είναι περιγραφικό το Sky Garden και όντως θα υπάρχει ένας πολύ ωραίος κήπος πάνω. Εντάξει, υπάρχει ένας κήπος, αλλά δεν είναι αυτό το focus. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα. Είναι Σάββατο μεσημέρι και σήμερα η μέρα μου ξεκίνησε συνειδητά χωρίς πρόγραμμα. Είχα αποφασίσει να μην προγραμματίσω απολύτως τίποτα και να αφιερώσω αυτή τη μέρα σε μένα. Αυτό που λέμε me day, ο me time, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και απαραίτητο πάρα πολύ συχνά. Το πρόγραμμα λοιπόν σήμερα ήταν να ξυπνήσω χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ξυπνητήρι, χωρίς να έχω να κάνω κάτι συγκεκριμένο ή να πάω κάπου και να δω τι θέλω να κάνω μέσα στην μέρα. Ξύπνησα σχετικά αργά. Η σκέψη ήταν αν θα ήθελα να μείνω μέσα στο σπίτι ή αν θα ήθελα να βγω έξω. Παρόλο που η μέρα μάλλον θα είναι βροχερή και έχουμε μαύρη μαυρίλα, αποφάσισα να μην μείνω όλη τη μέρα στο σπίτι, αλλά ήθελα να κάνω κάτι σχετικά κοντά και πάρα πολύ εύκολο. Οπότε κανόνισα να πάω, μαντέψατε, σε ένα ακόμη μουσείο, το οποίο βέβαια δεν είναι πολύ μακριά από εμένα και δεν είναι ένα από τα πιο γνωστά μουσεία που υπάρχουν στην Αγγλία, ή μάλλον δεν είναι ακριβώς μουσείο. Μιλάμε για ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης, οι οποίες διατίθενται στο κοινό σε πολλές περιπτώσεις δωρεάν. Πηγαίνω στο Guildhall λοιπόν, museum, και ήδη έχει αρχίσει να ψυχαλίζει, δεν πειράζει, έχω ομπρέλα. Εκεί θα χαζέψουμε λιγάκι, θα περάσουμε την ώρα μας παρέα μαζί.
Και για μετά σκεφτόμουν, για το απογευματάκι, σκεφτόμουν να πάω μια βόλτα στο κέντρο, να κατέβω στην Oxford Street, να χαζέψω στα μαγαζιά. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει. Μα ανάλογα με τη διάθεση, με τον καιρό, βλέποντας και κάνοντας. Πάμε. Θυμάστε χθες που περάσαμε μπροστά από τη συγκέντρωση που θα γινόταν πορεία? Είχαν περάσει από εδώ χθες και από την πλατεία του Αγίου Παύλου που είναι το χρηματιστήριο και τώρα πολλά συνεργεία καθαρίζουν. Πέρα από το ότι την προσοχή μου τράβηξε η γάτα, εννοείται. Και αναρωτιέμαι τι τρώει από εδώ, γιατί μοιάζει σαν να είναι στάχτη μετά από φωτιά. Είναι εντυπωσιακή η κίνηση αυτής της γυναίκας. Πώς φαίνεται ότι μόλις άνοιξε την πόρτα και μπαίνει μέσα στο δωμάτιο. Καιρός και οι σταγόνες της βροχής, πώς φάνε οι σταγόνες της βροχής, να πεις αυτό. Από την Βικτωριανή εποχή, στον Πανόρφο, περνάμε στην τωρινή εποχή, στο 2010-2011. Είναι πολύ ωραίος αυτός ο συνδυασμός, πάρα πολύ μου αρέσει. Πώς μετατρέπεις ένα αρχαίο μνημείο σε κάτι μοντέρνο και εντυπωσιακό. Κάποια κάνει φωτογράφηση. Μπες και μέσα στο μουσείο όμως, μπες και μέσα. Τον business mental, Vicky, τον business mental, τέλος πάντων. Και με αυτά και με εκείνα πέρασε μία ώρα τουλάχιστον και βγήκε και ο ήλιος, ευτυχώς δηλαδή άνοιξε ο καιρός. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, η αλήθεια είναι, μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ένα από τα, όχι μουσεία, μία από τις γκαλερί του Λονδίνου που είναι τελείως underrated. Δεν διαφημίζεται ή δεν προτιμάται, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ενώ είναι δωρεάν κυρίως συλλογή. Υπάρχει και μία συλλογή, ένα exhibition που είναι με εισιτήριο, αλλά σχεδόν για όλα τα εκθέματα η είσοδος είναι δωρεάν. Δεν είναι τόσο δημοφιλής προορισμός όσο άλλα μέρη. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι στον πρώτο όροφο υπάρχουν
πίνακες από την Βικτωριανή εποχή, τέλος 19ου, αρχές 20ου αιώνα, και περιγράφουν με καταπληκτικό τρόπο διάφορες εκφάνσεις της ζωής, θρησκεία, διάφορα επαγγέλματα, η μεταφορά από τη χειρονακτική εργασία στον αυτοματισμό, ή εν πάση περιπτώσει στην εποχή της βιομηχανοποίησης, ο τρόπος που ακόμη και love, είδατε, σε ένα κλίπ υπάρχει και ο τρόπος με τον οποίο γνωριζόταν ο κόσμος και το τι σήμαινε, το να έβγαινες δηλαδή με κάποιον έξω, όπως και παλιά στην Ελλάδα, σήμαινε πολύ απλά ότι αυτό θα οδηγούσε σε γάμο, μια βόλτα στον Τάμεση για παράδειγμα. Στο ισόγειο υπάρχουν εκθέματα της τωρινής εποχής και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η σύνδεση της Βικτωριανής εποχής με το τώρα, με το 2010-2015. Πιο κάτω υπάρχει σύγχρονη τέχνη και κάτω στο υπόγειο υπάρχει ένα αμφιθέατρο, ή μάλλον ερείπια από ένα αμφιθέατρο. Και αυτό είναι κάτι που δεν είχα εντοπίσει ποτέ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τείχος του Λονδίνου, στο Wall of London, και προφανώς υπάρχουν κάποια απομεινάρια εκείνης της εποχής και εδώ. Καθώς διάβαζα την περιγραφή, έλεγε ότι όταν ξεκίνησαν τις εξκαφές για να χτίσουν αυτό το μουσείο, ανακάλυψαν αρχαία. Και λέω, τι μας θυμίζει αυτό? Όλη η Θεσσαλονίκη είναι χτισμένη πάνω σε βυζαντινά και ρωμαϊκά αρχαία ρήπια, κτίρια. Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, στη Ρομβαρίνο, ας πούμε. Και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή χρειάζομαι μεσημεριανό, χρειάζομαι γεύμα. Και νομίζω ότι τελικά, δεν ξέρω, θα δω πώς θα πάει, αλλά νομίζω ότι θα κατέβω στην Oxford Street. Σήμερα έξω. Υπέθεσα ότι Σάββατο απόγευμα, απογευματάκι, κοντά στο κλείσιμο των μαγαζιών, και με τριήμερο δεν θα είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά τελικά είναι χαμός. Και ένα από τα πράγματα που θέλω είναι να χαζέψω, αλλά έχω και στο μυαλό μου μερικά πράγματα που χρειάζομαι, κυρίως activewear, και ένα-δύο παντελονάκια θα μου χρειαστούν, αλλά αν δεν βρω κάτι δεν έγινε και τίποτα. Είναι τα περσινά, νομίζω. Ένα-δυο από αυτά τα έχω ήδη. Τα μάτια μου είναι πάρα πολύ πλησμένα. Έχω εδώ και 1,5 μήνα περίπου που τα μάτια μου είναι υπερβολικά πλησμένα και τις τελευταίες μέρες έχω καταρροή. Αλλεργίες. Δεν μπορώ και να μιλήσω πλέον, δεν είναι. Το μάγκο μοιάζει ίδιο με τη Ζάρα τώρα πια. Έκανα ένα ανακαίνιση, είναι ίδιο. Ή μάλλον παραπλήσιο. Αλλά φοβερά εξελιγμένο.
μόνο μερικούς μήνες, ένα-ενάμιση χρόνο κλειστά. Έχουν κάνει πάρα πολύ ανακαίνιση και είναι σαν να μπαίνει σε μια καινούργια πόλη, σε μια καινούργια αγορά. Είναι πάρα πολύ ευχαριστώ αυτό. Είναι σαν κλίμα ανανέωσης. Μπαίνει και το φθινόπωρο τώρα. Μας έχει μπει το φθινόπωρο για εσάς. Έχετε σιγά σιγά. Και είναι σαν να... και είναι λίγο σαν Χριστούγεννα. Είναι περίεργο το κλίμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι την Κινέα, ψάχνω, αλλά αυτή είναι η πρεσβεία της Ελλάδας στο Λονδίνο. Και αυτό είναι το Holland Park. Απέναντι από το Kensington Palace. Αυτοί οι δύο είναι οι προορισμοί μας για σήμερα, Design Museum και Kyoto Gardens. Και αυτή τη στιγμή διασχίζουμε το Holland Park. Είναι ένα πάρκο που σε κάνει να νιώθεις λίγο διαφορετικό από ότι είσαι σε κάποια άλλη χώρα. Μου αρέσει που έχω ντυθεί, έχω σεταριστεί σήμερα. Είμαι στα πράσινα, πράσινα μάτια, πράσινη σκιά. Ξέρω να ντύνομαι, δεν είναι θέμα. Αυτό πάει, οπ, τι κάνεις ρε Περιστέρη. Δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε τόσο αστείο αυτό. Τέλος πάντων, πάει και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο απογοητευτικό. Περίμενα να υπάρχουν στο free admission να υπάρχουν πολύ περισσότερα εκθέματα διαθέσιμα ή περισσότεροι χώροι, περισσότερες αίθουσες ανοιχτές για το free admission, αλλά και είναι αρκετές και δύο τουλάχιστον αίθουσες είναι κλειστές, αλλά νομίζω ότι το ζητούμενο σε αυτό το μουσείο είναι να κλείσεις εισιτήριο και να πας σε μία από τις εκθέσεις. Είναι σχετικά απογοητευτικό, κατά τα άλλα όμως, και αυτά που είδα βέβαια είναι κάτι που δεν είναι ολοκένουργιο για μένα ή τέλος πάντων έχει μια κάποια σχέση, αλλά η αλήθεια είναι ότι συχνά ξεχνάμε και δεν συνειδητοποιούμε ότι όλα γύρω μας έχουν κάποια επιστημονική βάση, έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένο τρόπο, έχουν σχεδιαστεί για να είναι προσβάσιμο από πολλούς ανθρώπους. Έχει ενδιαφέρον αυτό και νομίζω ότι παρακολουθώντας ένα ντοκιμαντέρ, πηγαίνοντας σε μια έκθεση, σε ένα μουσείο, στη συνέχεια η περιπλάνησή μας σε ένα αεροδρόμιο για παράδειγμα θα είναι τελείως διαφορετική. Θα παρατηρούμε και λίγο την τυπογραφία και λίγο τα σύμβολα και λίγο το πώς έχουν σχεδιαστεί όλα για να εξυπηρετούν τις ανάγκες πολλών ανθρώπων. He's chewing. Oh my God.